Λοιπόν, Λάκη, ήρθε η κοπέλα σπίτι μας, αλλά ήρθε για να τραβήξουμε βίντεο, δεν ήρθε για να κάνεις κάτι εσύ στο κρεβάτι σου. Την αγκάλιασες, τη φίλησες, προσπάθησες να κάνεις άλλα πράγματα μαζί της που δεν δέχτηκε, στο κρεβάτι σου. Πόσο καιρό είχε βρεθούν από κοντά? Κανένα χρόνο. Ήρθες! Ήρθες στο κρεβάτι του σκύλος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, εξαιρετικό σκύλος. Ευχαριστώ, στο κρεβάτι σου. Πώς περάσατε εσείς διακοπές σας, δόκτωρ μου? Τέλεια. Τέλεια, πέστε μας πώς ήταν. Εντάξει, κάναμε πολύ γυμναστική. Α, γυμναστήκατε. Ανεβήκαμε πολλά βουνά. Πού πήγατε? Πήγαμε στη Ξάνθη. Και μετά Φλόρινα και μετά Θεσσαλονίκη. Και λείπετε ένα μήνα σχεδόν. Λέω και ένα μήνα, κόρη, πες να μην σου πιέσαι. Πόσο είναι λίγο? 20 ημέρες. Μακάρι να ήταν ένας μήνας. Είναι για άλλες και γεννάγκης. Θα είχα και άλλες μέρες. Εγώ καημένη 12 μέρες έλειψα. Λίγες. Ναι, του χρόνου ένα μήνα. Ένα μήνα οπωσδήποτε. Λέω δύσκολα, ρίγκια. Αλλά του χρόνου εγώ θα θέλω... 3 μήνες. Πόσα ράντομα. Σήμερα πόσα ράντομα. Λοιπόν, έχω αγοράσει καινούριο software, το οποίο δυναμώνει τη φωνή. Α, οκ. Για να μην από κάτω. Να μιλάει λίγο πιο δυνατά η δόκτωρα Αριστονίκη θα της είχε ο καφέ. Όχι, εγώ έχω βροντερή φωνή. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Είδες που κάτσε ο σκύλος. Μπράβο, σκύλο. Μπράβο. Είναι 100% υπάκουος. Έχει ξαπλώσει στο πάτωμα να σου κρεβάτι, αλλά τέλος πάντων, ξάπλωσε. Λοιπόν. Πώς σα Ελλάδα διακόψατε? Πώς? Στην Ελλάδα διακόψατε. Τι διακόψατε? Κάμετε τις διακοπές σας στην Ελλάδα. Α, διακοπέψαμε. Ναι. Κοίταξε να δεις, δεν ήταν ακριβώς διακοπές, ήταν λίγο απ' όλα. Ήταν λίγο, βγάλε καμιά ταυτότητα, βγάλε κανένα διαβατήριο. Πάρε καμιά επικότητα. Ναι, ήταν λίγο δύσκολα γιατί μας ταλαιπώρησαν. Εσύ δεν σας ταλαιπώρησες? Εγώ γιατί δεν σας ταλαιπώρησα? Εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου, τι δεν ανταποκρίνοντας το αίτημα. Πάντοτε. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Και τα δύο παιδιά σου Έλληνες επικοινωνία. Μάλιστα. Μάλιστα. Μόνο εσύ εκεί πέρα. Και του χρόνου θα πάρω και εγώ. Αχ! Μπαρεί και ελληνική επικότητα. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Θα μα τον πάρει μετά. Μα που έχουμε μόνο εκεί πέρα. Όχι, εντάξει, είπαμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι διαφορετικό. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ καιρό να κάνουμε αριστοτρίτες. Πραγματικά. Τεμπελιάσες. Αφού ξέχασα που είναι ο δρόμος. Έκανα δύο λάθη και επίσης έγινε και πολύ κίνηση. Σε μια άθλια, έπεσε να έρθει 11 έρθει 12 παρά. Τι να κάνω, αφού δεν έχασα τον δρόμο σου λέω. Έχει και κάτι κυρίως με καημένους και αυτούς πάνε σιγά σιγά. Λέει 50, πάνε 40 αυτοί. Οπότε εσύ είσαι από πίσω. Θα βγάλω βόλτα την κοτσακάρι. Εσύ είσαι από πίσω, περιμένεις να παλάρουν λίγο να πας, τίποτε αυτή. Εκεί, 40. Εντάξει. Το χωριό σας δεν έχει τέτοιους? Έχει. Εμάς το χωριό μας τα θέμουν και στη μέση του δρόμου και σου κόβουν και το δρόμο και περιμένεις να ξεφρυτώσουν ότι έχουμε μέσα στο διπλοκάμινο για να περάσει. Έχει πάρα πολύ στο χωριό μου τέτοιους. Ειδικά σε εκείνον το 3 χιλιόμετρα μέχρι να βγει στο αυτοκινητόδρομο, άμα σου πετύχει ένας τέτοιος, πάει τα 10 λεπτά σου τα έφαγε. Είναι δύσκολο. Και εγώ πασαλήφθη. Ναι, έχεις πασαλήφθη. Τι βάζω εγώ κουκκί, τι βάζω εγώ κραγιόν, αμπορού. Μπορού, αν αισθάνεσαι τύψεις. Έλα, να βάλουμε και στο λαγίν κραγιόν. Θέλεις? Θέλει το μόνο κραγιόν. Αζευτήκαν πάρα πολλά θέματα. Ναι. Που πρέπει να μας απαντήσεις. Βασικά είδες το βίντεο που έκανα χτες? Όχι, τίποτα δεν είδα. Κόρη, αφού σε έκανα tag και το έκανες share. Ξεκίνησα να το βλέπω, αλλά μετά έπρεπε να οργανώσω τα παιδιά μου και το άφησα. Δεν λέω ότι είναι κανένα τάκ, της έβαλα αντικέτητα στο Facebook, ναι, και μετά το μοιράστηκε. Ξέρεις γιατί είχαμε και ένα θέμα να δω στο κανάλι. Χθες μου την είπαν γιατί χρησιμοποιώ αγγελικούς όρους. Ghosting, mobbing και τα λοιπά. Παρόλο που σε εξηγώ κάθε φορά. Και μου την είπαν. Αλλά φέτος έχω πολιτική μηδενικής ανοχής. Πολύ καλά θα κάνεις. Όποιος μου γράφει μακακίες θα απαντώ αναλόγως. Όχι λέγοντας μακακίες, βάζοντας τη θέση τους και ξεμπροστιάζοντας. Και θα τις πουστάρω ανώνυμα στην κοινότητα. Έτσι. Σε μπροστιέσμα. Έτσι να κάνεις. Εγώ μαζί σου. Λοιπόν.
Τι από όλα θες να πω. Έχουμε πολύ λίστα. Μεγάλη λίστα, κόρη. Μεγάλη λίστα, κόρη. Μάλιστα. Μεγάλη λίστα, κόρη. Άντε να κλείσουμε το δόντο. Ήρθε, επέστρεψε. Δεσμεύεσαι ότι δεν θα βγάζει Αριστοτρίτη. Ναι, παιδί μου, όχι, δεν θα, το δεσμεύομαι δεν είναι καλό ρήμα. Υπόσχομαι. Υπόσχεσαι. Εντάξει. Σου δώσαμε πάρα πολλές διακοπές. Σου δώσαμε ευχέρεια να πας από εκεί, να έρθεις, να κάνεις. Εγώ ψυχούλα μου ξέρει τι διακοπές έκανα. Αυτή η γυναίκα έχει μια καταπληκτική ιδιότητα και αυτή και όλη τη οικογένεια. Όλα να τα μετατρέπουν σε event. Είναι όλα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα πάει για παράδειγμα στο βουνό περπάτημα, κάτι θα συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Α, καλά, εντάξει, ήταν πολύ επεισοδιακό το βουνό εκεί. Το βουνό που πήγαμε, ας να πάμε. Δεν βουνούν ήταν. Πήγαμε στο Νέστο, όπου εκεί έχει έναν adventure park. Αλλά εμείς δεν μας έκανε το Adventure Park. Ήταν πολύ. Πες το στα ελληνικά και θα σε κράξουν οι κυρίες. Τέλος πάντων ήταν ένα πάρκο διασκέδασης. Ναι. Περιπέτειας. Τέλος πάντων, ναι. Εμάς δεν μας έκανε αυτή η πολύ μαλακή περιπέτεια. Τέλος πάντων, ήθελαμε δικές μας περιπέτειες. Και γι' αυτό το λόγο. Ξεκινήσαμε να κάνουμε το μονοπάτι που πάει προς Βουλγαρία. Είναι 37 χιλιόμετρα νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος. Και πάει προς Βουλγαρία. Κάποια στιγμή, μέσα στη ζέστη, να μην το πω κυπριακά, δεν αντέχαμε άλλο. Πόση ώρα περπατάμε. Κάποια στιγμή κουραστήκαμε. Τέλος πάντων, λέμε, ο σύζυγος είχε τη φαϊνή ιδέα να μην πάμε από τον ίδιο τόπο επιστροφή, να πάμε από το ποτάμι. Οπότε, το ποτάμι όμως. Έχει μια ιδιότητα να σε παίρνει, όχι να το προσπερνάς. Τέλος πάντων. Δεν σα παρέσυρε ο ποτάμι. Όχι, πηγαίναμε κάθετα, κρατώντας ένα ξύλο για να μην μας παρασύρει. Σημειωτέων ότι εγώ δεν ξέρω κολύμπι, έτσι. Περιττώ να σας πω ότι δεν με προσκαλούσε σε τέτοιες εκδρομές. Εγώ βρίσκω κάποιο λόγο να μην πάω. Λοιπόν, είχε και μια. Ο βασικός λόγος είναι να ζήσω. Έχει μια άλλη φαϊνή ιδέα να πάμε από το δάσος, όχι από το ποτάμο. Γιατί. Ξακολουθείς να θεωρείς ότι οι παντρεμένες ζουν περισσότερα χρόνια με τις ελεύθερες. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι εμείς είμαστε ξένοι. Να θεωρείς ότι ο γάμος δεν βλάπτει την υγεία, ναι. Τέλος πάντων, πήγαμε από το δάσος, αλλά ήταν πάρα πολύ πυκνό δάσος, με αποτέλεσμα να μην βρίσκουμε μονοπάτι να περπατήσουμε. Τώρα πώς να το πω ελληνικά αυτό. Με το στα ελληνικά, στα κυπριακά να το μεταφράσω. Καταφατσελωθήκαμε. Δηλαδή. Χτύπησαν παντού. Όχι, είχε διάφορα τέτοια αγκάθια, τα οποία μπήκαν παντού, πάνω μας. Τέλος πάντων. Μιχάλη, εγώ δεν θα πω ποτέ μαζί σας. Ούτε τριήμερα περιπέτεια, ας πούμε, προσκαλείτε, ούτε μόνο ημέρα. Όχι. Θέλω να ζήσω. Ναι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ψάχνουμε να βρούμε το κινητό μου που ήταν το μόνο που είχε σήμα. Α. Και ανακαλύπτουμε ότι το χάσαμε. Α, έχασες και το κινητό σου. Ναι, οπότε για περίπου 5 ώρες δεν είχα κινητό. Ήταν κάπου εκεί στα αγκάθια. Τα οποία δεν είχε και μονοπάτι να πας να το βρεις. Τέλος πάντων, μετά από πολλή ώρα το βρήκαμε, δεν ξέρω, θαύμα θα ήταν. Είχε κρεμαστεί πάνω σε ένα δέντρο. Το βρήκαμε το κινητό και αποφασίσαμε να ξαναπάμε στο ποτάμι, γιατί μάλλον δεν μας πήγε. Ξέρεις ότι το κινητό σου έχει και Google Maps μέσα, ξέρεις το. Ναι, το ξέρω. Ξέρεις ότι μπορεί να βάλεις Google Maps, να σου δείξει τη διαδρομή, είναι ασφαλή. Ναι, ναι, και αυτό ψάχναμε να βρούμε. Απλά χάσαμε το κινητό. Τέλος πάντων. Ναι, μετά πήγαμε από το ποτάμι, κολυμπήσαμε τέλος πάντων, η ψυχή μου το ξέρει και φτάσαμε στο πάρκο διασκέδασης. Πόσες ώρες όλο αυτό? Περίπου 6 ώρες. Έχω μια αναπορία, φάγατε κάτι κατά το διάστημα να ξέρω? Όχι. Ήπιατε κάτι? Ήπιαμε νερό, είχαμε νερό μαζί μας. Εγώ δεν μπορώ σε τις ιστορίες. Ναι. Εγώ σε τις πράγματα δεν πάω. Αυτό ήταν μία από τις περιπέτειες που έχουμε περάσει. Θες γιατί να μας πεις κι άλλες? Όχι, νομίζω καταλάβατε τις υπόλοιπες. Ήταν σε αυτό το ύψος και μήκος κύματος. Ήταν ασφαλή τα πράγματα όταν ο άντρας σου είχε χόμπι να κάνει παιχνίδια στρατηγικής επιτραπέζια. Ήταν εξαιρετικά ασφαλή τα πράγματα τότε. Τώρα που το χόμπι του είναι το hiking, δεν σας βλέπω καλά. Εντάξει. Τέλος πάντων, μετά μου λες πήρα διακοπές. Διακοπές είναι αυτές. Τέλος πάντων. Αυτά.
Αν την πάνε ακόμα και να σου βίντεο.